Το οποίο υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει σε εξέλιξη μια σύμβαση leasing του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε από τον Πρωθυπουργό με την Πρόεδρο της Βουλής είναι αυτή η σύμβαση να καταγγελθεί από το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε από τον επόμενο χρόνο, στην ουσία το 2016, να σταματήσει αυτή η παροχή του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς τους βουλευτές. Αυτό δηλαδή το 2016 δεν θα υπάρχουν κοινοβουλευτικά αυτοκίνητα. Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για την πολιτική συμπεριφορά. Όχι το αναγκαστικό που λέτε. Αυτό το πάτε σε αναγκαστικά. Λέμε το η βούληση των βουλευτών σας, όπως είδατε, ήταν διαφορετική. Όλων. Κοιτάξτε, ισχύει αυτό που λέτε. Ναι. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει για το σύνολο των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Γιατί για κάποιον έτσι λόγο έχει προσωποποιηθεί κυρίως για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί κύριε Μπουργιάννη, είναι να είστε ίδιοι με τους άλλους. Υπάρχει μια. Τι να το κάνουμε. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς που δεν είμαστε ήδη με τους άλλους σε σχέση με τα προνόμια. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα και τη διαδικασία. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με το μισθό μας, τι γίνεται με τους αστυνομικούς, τι γίνεται με μια σειρά από προνόμια. Γιατί θα μπούμε σε άλλου τύπου. Κύριε Σακελαρίδη, ξέρετε, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα. Ενώ δεν είναι ένα κεντρικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα κεντρικό θέμα. Σηματοδοτεί κάτι. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός κάνει την επιλογή να το εντάξει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, του δίνει ένα βάρος. Βεβαίως. Που έχει και τη δική του σημασία. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις, όχι τις κοινοβουλευτικές, μόνο τις κοινοβουλευτικές ομάδες των άλλων κομμάτων, που εν πάση περιπτώσει είχαν και μια πρακτική τόσα χρόνια, αυτοί που είχαν. Αλλά τη δική σου ομάδα, να μην το παίρνει και πολύ βαριά υπόψη της, υπάρχει ένα θέμα. Χαρούμενος ήταν ο Τσίπρας τώρα με αυτό. Αυτά όλα πάντως θα λυθούν νομίζω αρκετά γρήγορα. Ωραία, εντάξει κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Καλημερίζουμε κύριε Σακελαρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Δεν το αρέσει τώρα του Πρωθυπουργού αυτό.